γιατροί τον ασθενούν τον που είσαι. Που είσαι γιατροί τον ασθενούν τον. Παρακαλώ κύριε, ποιο είναι το όνομά σας? Γιατρέ τον ασθενούν τον. Με λένε Νιόνιο. Νιόνιο από τη Ζάκυνθο. Που έχω πατέρα τον Τζόρτζι και μητέρα την Αντζουλίνα. Αδελφή μου τη Διονυσία και αδελφό μου τον Αλέξανδρο. Η αδελφή μου η Διονυσία είναι παντρεμένη με τον Σταύρο και ο αδελφός μου ο Αλέξανδρος με τη Μαριάννα. Ο παππούς μου είχε βουλευτή στη Ζάκυνθο. Καλά κύριε. Πείτε μου ποιον... Το πρόβλημά σας! Γιατρέ των ασθενούντων! Με πονάνε οι αιμορροίδες που έχω στον ποπόνι μου! Για γρήγορα! Τότε με... Κάμε τη χείριση! Ω ψυχή ψυχής μου, γιατρέ των ασθενούντων! Έκαμα εγχείρηση, μα τίποτης! Τι εγχείρηση κάμε! Ψυχή της ψυχής μου, μου κόψανε ένα κομμάτι κολόντερο και στη θέση του μου βάλανε ένα κομμάτι γαϊδουρινών. Και τώρα πώς πάτε? Πώς πάω, καλά πάω ψυχούλα μου, καλά πάω. Μόνο αντί για χοντρό μου νερό, κάνω καμαλίνες. Για γρήκα. Για γρήκα. Έλα τώρα Μάρκο, για γρήκα. Πήγαινε όπου θες, ακούς να σου λέω. Θα σου κάτσω να γαστούνι! Πήγα! Εγώ δεν τα εγώ θέλω τον Γιάννη Καβράνια μια! Καλά κύριε! Κύριε, εγώ θα σας γράψω ένα σιρόπι, θα πίνετε 5 κουταλάκια του γλυκού στη Μερσίος. Ω, ψυχούλα μου, γιατρέ των ασθενούντων, τούτο δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί? Γιατί μόνο 3 κουταλάκια του γλυκού έχω στο σπίτι μου. Παρακαλώ, κύριε, η επίσκεψη κοστίζει 20.000 δραχμές. Ω, ψυχούλα μου, 20.000, 20.000 για 2 γραμμές που μου γράψες. Ναι, μα ξέρει πόσα χρόνια σπούδασα εγώ για να σου γράψω αυτές 2 γραμμούλες. Ω, ψυχούλα μου, γιατρέ, πόσα χρόνια σπούδαζες? 18. 18, ω, ψυχούλα μου. Και τι φταίω εγώ που δεν έπαιρνες τα γράμματα? Για γρήκα. Όποιος γυναίκας πιστευτεί, πίστη δεν τα απομένει. Γιατί έχουν στο πρόσωπο τη δημιουργιά γραμμένη.